Επειδή δεν έχει ενημερωθεί όλος ο κόσμος και αναφέρουμε εδώ σε τοπικό επίπεδο για τα σημεία που βρίσκονται αυτοί οι πυνδωτές, θεωρήσαμε σημαντικό να αναρτήσουμε σε πρώτη φάση ένα χάρτη που να δείχνει ποια είναι αυτά τα σημεία που υπάρχουν στην πόλη. Ο χάρτης που ανέβηκε είναι και στα αγγλικά, έτσι ώστε να μπορεί να έχει τη δυνατότητα ένας επισκέπτης ή ένας μόνιμος ξένος κάτοικος που ζει στη Σιτία να γνωρίζει και αυτός ποια είναι αυτά τα 5 σημεία. Να επαναλάβουμε τα σημεία. Το πρώτο σημείο είναι το αστυνομικό τμήμα Σιτίας. Το δεύτερο σημείο είναι στο συντριβάνιο κυνηγητικό σύλλογο Σιτίας. Το τρίτο είναι η είσοδος του Δημαρχείου που η πόρτα είναι ανοιχτή όλο το 24ωρο. Το τέταρτο σημείο είναι η πιάτσα του ταξί στην κεντρική πλατεία της Σιτίας και το πέμπτο σημείο είναι το λιμεναρχείο Σιτίας. Οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ κοντινές, έτσι νομίζω ότι αν ομιγέννητο χρειαστεί κάποιος να βρεθεί σε αυτή την ανάγκη, μπορεί να επιλέξει το σημείο που είναι πιο κοντά σε αυτόν και να πάρει και να χρησιμοποιήσει τον εκπνιδωτή. Να τονίσουμε ότι προϋποθέτει ότι αυτός που θα χρησιμοποιήσει αυτή τη συσκευή ότι γνωρίζει τις βασικές αρχές πρώτων βοηθειών, όπως είναι η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και πώς θα χρησιμοποιήσει τη συσκευή με μεγάλη ασφάλεια. Υπάρχουν και άλλοι χώροι, με και το μιλάμε τώρα, το αναφέρουμε, είναι στις αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι στο γήπεδο στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Σιτίας και στο κλειστό γήπεδο του μπάσκετ. Αλλά επειδή εκεί υπάρχει ωράριο και κλειδώνουν οι πόρτες, δεν ωφελεί σε τίποτα να τον βάλουμε και αυτό στο δίκτυο. Υπάρχουν στα ξενοδοχεία όπως είναι η Σιτία, μπήτς και εκεί υπάρχει διαθέσιμος απεινιδωτής, αλλά το ξενοδοχείο δυστυχώς το χειμώνα είναι κλειστό. Οπότε αν κάποιος πάει και το αναζητήσει απεινιδωτή κατά τη διάρκεια του χειμώνα στο ξενοδοχείο, θα το βρει κλειστό. Έχουμε βάλει λοιπόν μέσα σε αυτό το χάρτη τα προσβάσιμα σημεία που είναι όλο το 24ωρο. Θα μπουν διάφορες πινακίδες σήμανσης και κάποιες πινακίδες που θα οδηγούν, δηλαδή θα κατευθύνουν κάποιον προς τον απεινιδωτή. Το έχουμε ζητήσει με την Επιτροπή Υγείας και την Πρόεδρο, την κυρία Πλατανάκη. Θεωρώ ότι άμεσα θα έχουν τοποθετηθεί και οι ανάλογες πινακίδες.